Κυρία Σχολική Σύμβουλο, κυρίε και κύριοι, καταρχήν θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Ξάνθης για την ευκαιρία που μας δίνει μέσω των γιορτών νεολαία να εκφραστούμε οι μαθητές μας και εμείς και να επικοινωνήσουμε τις σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας με το ευρύτερο κοινό της πόλης μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον εμβολιασμό του Δήμου Ξάνθης για τη διάθεση του αμφιθεάτρου και την αναλογή και την υποστήριξη ώστε να πραγματοποιηθεί η σημερινή εκδήλωση με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Η σημερινή μας εκδήλωση είναι ένα αφιέρωμα στη Μικρασία και στους μικρασιάτες προγόνους μας. Στον ελληνισμό της Μικρασίας που με την αδιάρρητη δισεκατομμυριακή παρουσία του αφύπνισε την ανθρώπινη σκέψη και έδειξε τα πρώτα και κέρια φιλοσοφικά ερωτήματα για τη φύση και τη γέννηση του κόσμου. Εκεί που οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας εναρμόνισαν την κλασική Ελλάδα με το Ευαγγέλιο του Χριστιανισμού, εκεί που ο ελληνισμός αποτέλεσε τον κορμό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 100 χρόνια πέρασαν από την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης και την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες εγκατέλειψαν τις αιστείες των προγόνων τους και ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 600.000 νεκρούς. Ο ελληνισμός της Ανατολής εξαφανίζεται ύστερα από 2.000 χρόνια. Η συμβολή των Μικρασιατών στην διαμόρφωση της νεότερης Ελλάδας υπήρξε ανυπολόγιστη. Χρέος μας είναι να διατηρήσουμε τη ζωντανή τη μνήμη αυτών των ανθρώπων, γιατί μας πληροδοτούν πολύτιμα διδάγματα σε αυτούς τους ταραπέδους καιρούς. Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, χωρίς να εκμεταλλευτούν προς ήδη όφελος το εργατικό δυναμικό τους, βοήθησαν την ελληνική οικονομία και κοινότησαν μπροστά. Η πολιτισμική τους προσφορά στη διαμόρφωση της πνευματικής ζωής και της νέας ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας είναι τεράστια. Οι πρόσφυγες, ένα μοσαϊκό αποτελούμενο από σπάνιες ψηφίδες ανθρώπων του μόχθωνα και του παιδιού, του πόνου αλλά και της χαράς, του περιθωρίου αλλά και του προσκυνίου, προσπάθησαν να επαναφέρουν στη ζωή τους τις συνήθειες που είχαν στους γενέθλιους τόπους τους. Και παρά τη φτώχεια και τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, δεν σμόνισαν ούτε την διασκέδαση, ούτε τον αθλητισμό, ούτε την κοινωνικότητα που τους διέκρινε. Εμείς και οι μαθητές μας, σήμερα, συναισθανόμενοι τη σπουδαιότητα του μικρασιατικού ελληνισμού, στο ελληνικό γίγνεσθε, με την αποψινή εκδήλωση θέλουμε να τιμήσουμε όλους τους ανεξαιρέτες, Πόντιους, Καπαδόκες, Μικρασιάτες, Ανατολικοσμικώτες, και να δώσουμε μια υπόσχεση. Δεν ξεχνάμε, δεν μισούμε, αγαπούμε όλους τους ανθρώπους και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για μια ζωή ειρηνική και δημιουργική.